Είμαι στην επαρχία Σελήνου, στα πολύ ορεινά της, που έχω ανακαλύψει ένα μοναδικό βιότοπο που με εξετρελαίνει με αυτά που υπάρχουν, γιατί η ομορφιά των λουλουδιών εδώ είναι κάτι το απίστευτο. Εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο αγρολούλουδο, μια νιγκέλα, που η συγκεκριμένη είναι η νιγκέλα Νταμασκένα. Σαν ένα ρολόι το άνθος του. Είναι πολύ όμορφο και βγαίνει μέσα στα αγκάθια εδώ. Αλλά το σημαντικό που έχει αυτός ο βιότοπος εδώ που έχω ανακαλύψει και είναι πραγματικά μοναδικό, είναι ένα είδος πορτοκαλοκόκκινου, πορτοκαλί, ροζ, έχει διάφορες αποχρώσεις, άγριου λιναριού, που είναι εξαιρετικά σπάνιο στην Κρήτη. Το Linum pubescens, δηλαδή το λινάρι, το χνουδωτό, το οποίο υπάρχει εδώ σε αυθονία. Εδώ είναι, δίπλα στην αγκαραθιά, που και αυτή είναι ανθισμένη τώρα. Και εδώ αυτό είναι αρκετά πιο κόκκινο. Έχει πάρα πολλά εδώ. Το συγκεκριμένο λουλούδι υπάρχει μόνο στη Χερσόνησο Ροδοπού, στα βόρεια και δυτικά της Κρήτης, με πολύ πολύ μικρή εξάπλωση και εκεί και εδώ, στο σημείο που είμαι, στο ορεινό Σέλινο. Μια ακόμα υπέροχη συστάδα και για λίγα τετραγωνικά μέτρα, επειδή μόνο εδώ βγαίνει πουθενά αλλού στην περιοχή, είναι γεμάτη η γη, έχει διάσπαρτα και κάποια που είναι μαζεμένα σε ομάδες, πολλά πολλά μαζί. Εδώ και ένα άγριο σκόρδο, το λευκό ανάμεσα, έχει και άγρια σκόρδα. Η άνοιξη εδώ είναι μαγική. Όπως και σε κάθε περιοχή, η άνοιξη είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι η εποχή που ολόκληρη η φύση γιορτάζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε κι άλλα. Κρυμμένα μέσα στους θάμνους για περισσότερη προστασία. Και λίγο μπροστά μου είναι ο πιο μεγάλος πληθυσμός που έχω εντοπίσει στην περιοχή, λίγα μέτρα παραπέρα. Ξεκινάει από εδώ. Πάρα πάρα πολλά φυτά μαζί. Ένα ανθισμένο χαλί. Και είναι τόσο όμορφα. Εδώ κι άλλα. Και λίγο παραπάνω εδώ έχει ακόμα 2-3. Αυτός είναι όλος ο βιότοπος του φυτού εδώ στην επαρχία και δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Είναι τόσο σπάνιο, τόσο περήφανο, δεν του αρέσει να βγαίνει όπου να είναι και έχει επιλέξει επιλεκτικά κάποιες θέσεις πολύ λίγες. Εδώ ένα άλλο πολύ χρήσιμο άνθος, το υπερικό, το Hypericum perfoliatum, που ο κόσμος το κυνηγάει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για να κάνει σπαθόλαδο. Περικοκλάδες εδώ ανθισμένες, κονβούμβουλους. Μέσα στα βράχια όλα αυτά, στο βιότοπο του Linum pubescens, το οποίο ίσως και να είναι το πιο αγαπημένο μου φυτό. Δεν ξέρω γιατί το αγαπάω τόσο πολύ αυτό το λινάρι. Με μαγεύει πραγματικά, είναι πανέμορφο. Pubescens σημαίνει χνουδωτό και όντως έχει αυτή τη χνουδωτή υφή.